Χαμηλούς τόνους κράτησε ο πρόεδρος Αναστασιάδης ερωτηθείς για τα επόμενα μέτρα και κυρίως εάν αποτελεί προάγγελό τους η χθεσινή συμφωνία Κύπρου-Ελλάδος για συνεργασία στο θαλάσσιο χώρο. Έχουμε ήδη πει ότι ανάλογα με τις εξελίξεις θα λαμβάνονται μέτρα τα οποία και θα ανακοινώνονται. Νομίζω ότι αυτό αρκεί και δεν χρειάζονται περαιτέρω δηλώσεις οι οποίες δεν νομίζω να εξυπηρετούν οτιδήποτε πέραν του επιδιωκόμενου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι η συνάντηση κορυφής που θα γίνει στην Αίγυπτο μεταξύ του Ιδίου και των ηγετών της Αιγύπτου και της Ελλάδας εντάσσεται στο πλαίσιο της προώθησης και της καλλιέργειας κλίματος συνεργασίας των γειτονικών κρατών. Με γειτονικές χώρες μηδεμιάς εξαιρουμένης, ανεξαρτήτως των σχέσεων που εμβαθύνονται με χώρες που πιθανόν να παρατηρούν ή να έχουν κάποιες μεταξύ τους διαφορές. Ο ρόλος μας, ένας γεωστρατηγικός ρόλος ο οποίος μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή, αλλά ιδιαίτερα στη συνεργασία για να χτιστεί πραγματικά μια προοπτική για το μέλλον των χωρών που περιβάλλονται από την Ανατολική Μεσόγειο. Από το βήμα δικοινοτικής εκδήλωσης ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε πως αυτό που χρειάζεται τώρα η Κύπρος και οι συνομιλίες είναι μέτρα τα οποία να αποκαθιστούν την εμπιστοσύνη και όχι να αυξάνουν τη δυσπιστία με ενέργειες οι οποίες παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα. The recent actions by Turkey serve neither the purpose of building confidence and trust nor of establishing a constructive environment that can facilitate the negotiating process. To the contrary, they foster mistrust and raise serious doubts within the Greek Cypriot community as regards Turkish true intentions. Έστειλε και μηνύματα σε ό,τι αφορά τα ωφέλη από αξιοποίηση του φυσικού αερίου. Cyprus natural resource wealth belongs to the state and consequently it is through the solution of the Cyprus problem that all of the legal citizens of the island will be able to benefit from the generated revenues that will arise from the exploitation of our natural resources wealth, resource wealth. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης επαναβεβαίωσε απευθυνόμενος προς τους Τουρκοκυπρίους τη δέσμευσή του πως θα κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξει λύση του Κυπριακού.